έψαχνα να βρω, ρε παιδί μου, γιατί ο Ανδρέας Μικρούτσικος στέκεται σούζα στην κλίκα μπροστά. Σούζα όμως, δηλαδή δεν λέμε σούζα κυρίες και κύριοι, σούζα. Δεν λέει κουβέντα εκεί. Σούζα που του είχε ξεφύγει με την Άννα Μαρία που της έλεγε να μην μιλάς για 24 και ώρες και της ζήτησε συγγνώμη. Και ζήτησε και συγγνώμη, βέβαια. Εδώ λοιπόν τώρα λες κάτι μπορεί, πρέπει να συμβαίνει, κάτι γίνεται. Και ψάξαμε. Θυμηθήκαμε τον Dream Show και μετά θυμηθήκαμε ότι ο Dream Show παρουσιαστής ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ο Ανδρέας συνηθίζει με τους παίκτες που παίζουν σε οποιοδήποτε reality, ξέρουμε την πορεία του ολόκληρη, να συναναστρέφεται μαζί τους, να μιλάει μαζί τους, να γνωρίζει πάρα πολύ καλά κτλ. Απλά ο Sky δεν του έχει δώσει τόσο πολύ τη δυνατότητα φέτος, γιατί τα παλιά χρόνια. Όχι, ο Sky του δεν μπορεί να τη δώσει τη δυνατότητα, γιατί είναι εσόκλειστη. Δεν είναι μέσα κανονικά. Όχι, εννοούσα πριν, ήθελε να μιλήσει, ήθελε δηλαδή και με αυτό. Τι γινόταν, είναι εσόκλειστη, αφού δεν μπορεί να του πει. Τα παλαιότερα που ήταν και πολύ πιο ισχυρό ο Ανδρέας Μικρούτσικος μπορούσε, έκανε ό,τι ήθελε. Έκανε ό,τι ήθελε. Λοιπόν, κάτι τώρα δεν παίζει ρόλο τι κάνει στο παιχνίδι συγκεκριμένο τώρα. Παίζει ρόλο όμως ότι γιατί δεν έχει αντιδράσει. Γιατί ενώ είναι τόσο πολύ κοφτερό μυαλό, δεν αναφέρει τίποτα για την κλίκα τη συγκεκριμένη. Οπότε λοιπόν ψάξαμε και είδαμε ότι η Σοφία Δανέζη ήταν είχε στο πάει Dream Show, το Dream Show το 2005. Οπότε λοιπόν έχουν μία επαφή στο μακρινό παρελθόν. Και ποιος μου λέει εμένα τώρα ότι αυτή η επαφή δεν είναι αυτή που τον φέρνει τον Ανδρέα Μικρούτσικο να μην ομιλεί καθόλου για την κλίκα. Και ξέρεις ποιο είναι το ύποπτο. Ποιο? Θα έπρεπε να το αναφέρουν. Ότι έχουμε ξανασυναντηθεί. Έχουμε γνωριστεί. Καλά, μπορεί να γίνει κάπου, δηλαδή κάπου να το καλύψαμε αυτό το θέμα, κάπου και να μην το πήραμε χαμπάρι εμείς. Να μην το. Όχι. Δεν έχει αναφερθεί καθόλου. Καλά. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ξέρει τι ακριβώς τι παίζει μέσα. Δεν μπορεί λοιπόν να διεισδύει τόσο δυναμικά, ας πούμε, παράδειγμα, να λέει ότι είναι ερωτευμένος ο Κεχαγιάς με τη τέτοια, να κάνει τέτοιο σοου και να μην μιλάει καθόλου για τα υπόλοιπα της κλίκας, γιατί όπως και να το κάνουμε η Σοφία, έχει δώσει πολλά πατήματα σε έναν οποιονδήποτε ασχολείται με τον Big Brother να ασχοληθεί μαζί της. Δεν έχει μιλήσει κανένας για τη στρατηγική, ο Μικρούτσικος. Ναι. Στριμώχνει άλλους κι άλλους. Λέει για τον αντιδήμαρχο ότι κοιμάται συνέχεια, ότι πάνω στην καρέκλα, ότι δεν σηκώνεται από την καρέκλα. Ναι. Για την Άννα Μαρία, ότι μιλάει συνέχεια. Για τη Δανέζη, τίποτα. Ποτέ. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Οπότε λοιπόν υπάρχει κάποιο δέσιμο. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι τη γλώσσα. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι γνωρίζονται. Ίσως θεωρεί, επειδή είχε φύγει νωρίς τότε η Σοφία από το παιχνίδι των Dream Show, δηλαδή δεν είχε γίνει πολύ γνωστή σε σχέση με άλλους παίχτες, σου λέει αφού αυτή η κοπέλα ξαναμπήκε σε reality, ας την να τη δώσω την ευκαιρία, μπας και τα καταφέρει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε επικοινωνία με τους παίχτες μέσα στο καλοκαίρι πριν μπουν μέσα για καραντίνα κτλ. Γνώρισε αρκετούς από αυτούς. Είμαι σίγουρος ότι με τη Σοφία Δανέζη θα έχει μιλήσει. Εμείς θέλουμε μια απάντηση όμως. Βέβαια. Θέλουμε απάντηση. Πρέπει να πάρουμε απάντηση. Γιατί, κοιτάξτε να σας πω, δεν μπορεί εμείς οι απ' έξω να είμαστε πιο έξυπνοι τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τον δάσκαλο των reality. Και να μην στριμώχνει ποτέ τη Σοφία. Ναι. Όχι τη Σοφία και γενικά την κλικά τη δικιά της, να μην τη στριμώχνει ποτέ. Δηλαδή, μένει αμέτωχος. Παράδειγμα, για ποιο λόγο ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν έκανε επίθεση εδώ, είπε του Αλνού ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Το κάνει ξεφτύλα σε όλη την οικουμένη, γιατί οι άλλοι δήλωσαν ότι είναι φίλοι και δεν έχουν κάτι παραπάνω. Και γιατί λοιπόν δεν κάνει τη μεγάλη κίνηση να του πει, γιατί η αγόρι μου είπε στην Άννα Μαρία, θα σπάσει τα δόντια κτλ. Μιλάμε το ίδιο story πάλι συνέχεια. Γιατί λοιπόν οτιδήποτε έχει σχέση με τη Σοφία δεν το αγγίζει. Μήπως λοιπόν η φιλία τους έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και της υποσχέθηκε ότι δεν θα την αγγίξει πάρα πολύ, θα την βοηθήσει έτσι ώστε να παραμείνει. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι. Όμως εδώ υπάρχει θέμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο κυρίες και κύριοι δεν αγγίζουν αυτά που αγγίζουμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς απ' έξω. Δηλαδή αν πάτε τώρα ας πούμε στο hashtag Big Brother ξεφτύλες, παράδειγμα λέω εγώ, ή στο Big Brother το normal. Το normal. Normal είναι το δύο. Το επίσημο. Ναι, το επίσημο. Εκεί λοιπόν θα δείτε τόσα ερωτηματικά τα οποία εάν μπήκα οποιοδήποτε θα διαβάζει όλα αυτά τα πράγματα και δεν είναι ανάγκη να και μάλιστα ο Βαρθακούρης αναφέρεται συνέχεια και στους Twitterάδες και στα hashtag και. Και ο Ανδρέας, επειδή τα είπε κολόπεδα τα παιδιά του Twitter, ίσως έχει διαβάσει πάρα πολλά τα οποία δεν του κάνουν στο Twitter μέσα. Ναι, αλλά τώρα τα κολόπεδα θα το ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Άκουσε. Για την εμφάνισή του, γιατί δεν το ολοκλήρωσε αυτό, έχει μπει μέσα. Τα είπε κολόπεδα γιατί κάτι τον έχει εξοργήσει. Οπότε λοιπόν τον έχει εξοργήσει σίγουρα τα θέματα της εμφάνισής του. Ιδιαίτερα στα πρώτα επεισόδια που τον είδαμε. Οπότε λοιπόν εδώ θα πρέπει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, επειδή διαβάζει το Twitter, να μπει λοιπόν μέσα προσεκτικά να διαβάσει
και να δει λοιπόν πού πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Γιατί πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Γιατί εκεί πέρα μέσα γράφουν τα παιδιά μεν, αλλά δεν είναι ένα σχεδίο. Είναι χιλιάδες τα παιδιά τα οποία μπαίνουν στο Twitter μέσα και γράφουν και γενικά στα social media. Δεν μπορεί να μας αγνοεί οποιοδήποτε και η παραγωγή αυτή δεν γίνεται για να το βλέπουν αυτοί που είναι στο τρίτο όροφο, δεύτερο όροφο, πρώτο όροφο στο Φάληρο. Έτσι, και όταν υπάρχει ενεργοποίηση στα social. Είναι ποιοτική καλλιτέχνη, είναι ποιοτική δημοσιογράφοι, έχουν μουραθεί στην ποιότητα και Big Brother δεν βλέπουν αυτοί. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που υπήρχε έντονη κινητικότητα με όλα αυτά που γίνανε και με το live που έγινε χαμός, με τα παιδιά που πήγαν έξω στο Μαρκόπουλο, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν και τα νούμερα και στο live stream έχει πιο πολύ κόσμο. Έφτασε μεσημέρι 9.000 άτομα. Εμείς θέλουμε. Το παιχνίδι να πάει πάρα πολύ καλά και το γουστάρουμε. Να πάει καλά και θέλουμε και την απάντηση. Ναι, από πού ξέρει τη Δανέζη ο ΑΕΟ και αν τη γνωρίζει. Ναι. Όχι, τη γνωρίζει και γνωρίζει. Το εννοώ πιο στενά. Δηλαδή το ότι. Ναι, άκουσε, δεν μπορεί να υποθεί κάτι. Αλλά όμως θα πρέπει τουλάχιστον να κρατήσει μια ουδέτερη στάση. Δεν μπορεί να προσβάλλει με τέτοιο τρόπο την Άννα Μαρία, βούλωσε τον 24ωρο, χειροκροτήσε με ρέσα σέσουσα. Ναι, σωστό. Λοιπόν. Αλλά κατά τα ψέματα, Θοδωρή είναι ένα παρουσιαστή ο οποίο. Η Δανέζη έχει πάει σε δύο παιχνίδια reality και στα δύο παρουσιαστές είναι ο Άντρας Μικρούτσικο. Παρουσιαστής. Συμπαρουσιαστής τώρα, παρουσιαστής στο Dream Show. Θέλουμε κι εμείς μια απάντηση γιατί νομίζουμε ότι είναι και λίγο, δηλαδή θα έπρεπε κάπως να το έχουν καλύψει. Δηλαδή έπρεπε εμείς να έρθουμε να το ανακαλύψουμε και να το βγάλουμε προς τα έξω. Έπρεπε να το καλύψουν αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε αναφέρει εμείς ότι ήταν στο Dream Show. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να υπό κάτι, δεν είναι εγκληματικό αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι κάνετε στραβά μάτια. Ότι αυτό, μπροστά μας δεν μιλάει, δεν λαλάει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα τι κάνανε στο παρελθόν. Εννοείται την προστασία στη Σοφία, τι είναι συμπεριφορά. Τι κάνανε στο παρελθόν, το πόσο είναι γνωστή, το πόσο θέλει να διαβαντάρει, αυτό είναι δικό του θέμα. Να είναι και αντικειμενικό όμως. Πρέπει να είναι αντικειμενικό απέναντι στους τηλεθεατές που απαιτεί να δώσουν τηλεθέαση. Στους τηλεθεατές, αν στους παίκτες μέσα. Οι παίκτες κάνουν στρατηγική όλοι. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει ο τηλεθεατής. Δεν με ενδιαφέρει ο παίκτης που είναι μέσα. Να είναι έτοιμοι. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι μας να μιλάμε για κάποια πράγματα και ο Αντρέας σε κάθε live να πούμε να τα κάνει καργάρα. Δεν γίνεται. Αντρέας, εσύ δεν είσαι τέτοιος τύπος. Υπέρ της Αφροδίτης, υπέρ του Θέμη, υπέρ του Κεχαγιά, εντάξει το βγάλανε ερωτευμένο. Υπέρ του Θέμη θα ήμουν και εγώ. Ποια είναι? Υπέρ του Θέμη θα ήμουν και εγώ. Μετά από αυτά που έμαθες. Γενικά θα ήμουν υπέρ και πριν. Εντάξει. Εγώ εξοργίσκαμε το Θέμη σε ένα συγκεκριμένο σημείο για το θέμα του με τις γονείς του. Μετά όμως που ήμασταν και το παρακάτω, το μάζεψα. Να σου πω κάτι. Πήγε η Ράνια και της έλεγε μην αρχίσεις πάλι αυτά τα δικά σου. Καλά, ξέρω. Πάει ο αντιδήμαρχος, του λέει που κάθε συνέχεια. Δηλαδή, στριμώχνει τη μία, στο πούμε, το ένα στρατόπεδο και αφήνει το άλλο. Άκουσαμε λίγο. Τον Ανδρέα πει το ξέρω πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Λειτουργεί και πολιτικά ο Ανδρέας. Mm-hmm. Ο Ανδρέας είναι αριστερός. Αυτή είναι ακροδεξή. Τι θες να τους κάνει δηλαδή. Okay. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Mm-hmm. Στο θέμα αυτό που μου είπες. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Δεν το συζητάω αυτό. Ωραία, ωραία. Γιατί θίγει στη Ράνια, θίγει στον αντιδήμαρχο, γιατί έχουν ίδιες ακροδεξίες. Οπότε στο live που έρχεται θέλουμε να δούμε τι θα πει για τις συμπεριφορές της κλίκας που μας εξόρισαν όλους. Το σημαντικότερο απ' όλα. Πόσο θα κάνει ακόμα το μαλάκα σε αυτό το παιχνίδι καλύπτοντας τον άλλον που είπε θα της πάσει τα δόντια. Πόσο ακόμα θα καλύπτει την κλίκα της Σοφίας Δανέζη και του Κεχαλιά. Πόσο ακόμα τους καλύπτει. Επειδή λοιπόν κάνει το μαλάκα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να μας αποδείξει ότι ξέρεις κάτι, κάνω το μαλάκα και δεν είμαι. Γιατί αυτή τη στιγμή, πραγματικά Ανδρέα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, καλύπτει σε αυτό το γεγονός, το οποίο ουρλιάζουμε όλοι απ' έξω, ότι ο άνθρωπος ασκεί ψυχολογική βία και μάλιστα απειλεί για σωματική βία και εσύ δεν μιλάς, δεν λαλάς. Για ποιοι ψήφιο μέγα λόγους. Όχι, δεν είμαστε μαλάκες όπως εμείς απ' έξω. Εάν δεν διώχνετε τον Αντωνάκη, τον κριτικό, θα το κάναμε καλά κι εμείς. Θα λέγαμε εντάξει, μωρέ, με συρροή του λόγου κτλ. Αλλά διώξε το άλλο το παιδάκι, το οποίο του δώσατε μια σφραγίδα για 5 χρόνια. Στην Κρήτη δεν κυκλοφορεί αυτός. Το έχει κόψει. Αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα γιατί έκανε μαλακία κι αυτός. Μεγάλη μαλακία έκανε. Το θέμα είναι όμως, γιατί καλύπτεται τον Κεχαγιά. Ο οποίος μάλιστα, και να πούμε για μια φορά ακόμα, ότι οπλοφορεί κιόλας. Είδαμε Πάσχα να βγάζει πιστόλι και να αρχίζει τα μπαμπαμπαμπ. Ναι. Τον Κεχαγιά και φυσικά το ζευγάρι τη Σοφία που δεν λέει κανένας τίποτα ότι όλη αυτή η συμπεριφορά της με τους συμπαίκτες είναι λίγο ακραία. Όχι, θα ψηφίσω αυτό, ψηφίστε όλοι αυτό. Έκανε νόημα να βγει ο Κεχαγιάς αρχηγός με τα μάτια και βγήκε.
Όλα αυτά γιατί. Θέλουμε στο live απαντήσεις. Απαντήσεις γιατί ο Ανδρέας είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Είναι υποχρεωμένος να μας πει για ποιο λόγο λοιπόν καλύπτει αυτή την κλίκα, για ποιο λόγο είναι υπέρ αυτής της κλίκας και για ποιο λόγο καλύπτουν και χαγιά από αυτό το ατόπιμα το οποίο έχει, το οποίο ήταν τρομερό, τρομερό και αυτό. Και ελπίζουμε ο λόγος. Και ποινικά κολάσιμο και αυτό. Ελπίζουμε ξέρεις, όλοι. Ποινικά ναι. κολάσιμο είναι. Ο λόγος δηλαδή, να μην είναι η γνωριμία του με τη Δανέζη πριν κάποια χρόνια. Αυτό δεν πατάω σε αυτό εγώ. Εγώ απλά λέω ότι αυτό είναι το έναυσμα ότι γνωρίζονται ότι μπορεί από εκεί να ξεκίνησε μια συμπάθεια για χύψιο μεγαλόγους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν ποιο είναι, όμως βρίσκω κάποια σημεία επαφής μεταξύ τους και λέω επειδή κάνει το τυφλό, κάνει το μαλάκα, δεν μιλάει, δεν λαλάει, λοιπόν λέω αυτή η επαφή από το παρελθόν έχει παίξει ρόλο. Γι' αυτό το βγάζουμε στον αέρα, γι' αυτό λόγο. Μέχρι εκεί όμως. Θέλουμε λοιπόν από εδώ και στο εξής το παιχνίδι αυτό να υπάρχει ντοπροσύνη. Ντοπροσύνη να υπάρχει. Και αν μη τι άλλο, το περιμένουμε αυτό από τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Για τον Χάρη Βαρθακούρη δεν μιλάω. Το παιδάκι εκεί πέρα είναι για να διαβάζει κανένα AutoQ και να του λέει ένα το ακουστικό που να πάει παρακάτω. Μέχρι εκεί είναι.